αποδείχθηκε όνομα και πράγμα στα προβληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχε απολογισμό 5 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία, αλλά η ήττα στο τελευταίο μάτς από τη Δανία με 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια τη στέρισε τη δυνατότητα μιας απευθείας πρόκρισης στους 8. Μιας πρόκρισης όμως που ήλθε με θριαμβευτικό, θα μπορούσαμε να πούμε, τρόπο μετά την πρώτη νίκη επί της Αγγλίας με 2-0 στο Ηράκλειο και την ήττα με δραματικό τρόπο με 4-2 στις 17 Δεκεμβρίου στο Νόριτς. Ας δούμε λοιπόν πώς πήρε το εισιτήριο στους 8, όπου θα αντιμετωπίσει μέσα στο 1998 τη Γερμανία, η εθνική ομάδα των ελπίδων που ευελπιστεί να φτάσει ως τον τελικό. Τώρα βλέπει τον Κιάσο, αλλά βεβαίως είναι προβλέψιμη η πάσα του και εύκολα οι Δανείοι βγαίνουν πάνω στην μπάλα, κερδίζουν. Και να τώρα που γίνεται η προσπάθεια για μια γρήγορη επίθεση με το νούμερο 11, τον Γκράβλουντ. Να, ο παίκτης που είναι μόνος του, το σούτ και το 0-1 από τον Νέρλουντ. Ο Κιάσος τραβάει τους παίκτες πάνω του και υπάρχει πολύς χώρος έτσι για τον Μαυρογεννίδη, ο οποίος όμως καθυστερεί. Του λείπουν και τα παιχνίδια του Μαυρογεννίδη. Εδώ δεν υπάρχει offside, Στολτίδης, δεν υπάρχει offside και είναι το 1-1. Ο Κιάσος στην εκτέλεση του φάουλ. Να, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Κέρδισε ο Γιώργενσεν και βρίσκει τον τρόπο να περάσει στον Γιένσεν, το σούτ και ισοφάρισε από τους Δάνους. Εδώ δεν ξέρω αν υπήρχε offside και πέναλτι. Και η μπάλα στα δίχτυα, οι Δανείοι προηγούνται τώρα με 3-2 και τρέχουν να πάρουν γρήγορα την μπάλα.